Στην καταγραφή των μονίμων κατοίκων της παλιάς πόλης προχωρά ο Δήμος Ξάνθης προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο της ελεγχόμενης εισόδου, κάτι ωστόσο που βρίσκει επιφυλακτικούς τους κατοίκους, καθώς όπως σημειώνουν δεν υπάρχει σαφής σχεδιασμός για τον παραδοσιακό οικισμό. Εδώ και κάποιον καιρό, αρκετό ας πούμε, ο Δήμος έχει εγκρίνει μία κυκλοφοριακή μελέτη. Αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη προέβλεπε πεζοδρόμηση ενός τμήματος της παλιάς πόλης και θα μπορούσαν να έχουν διέλευση μόνο οι κάτοικοι και προφανώς στα αυτά τα πλαίσια κάνει και αυτή την καταγραφή. Δεν είναι η καταγραφή έτσι για να γίνεται καταγραφή, να ξέρουμε πόσα αμάξια έχουμε. Γίνεται, κατά την εκτίμησή μου, στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Γιατί είναι να δώσουν, νομίζω, και άδειες, πάσο και τα λοιπά στους μόνιμους κατοίκους, ναι, να μπορούν να διέρχονται από τα, ακόμα και από τα πεζοδρομημένα, νομίζω, κομμάτια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάπως έτσι ήταν μια δυνατότητα που προέβλεπε η μελέτη, την οποία εμείς το είχαμε πει τότε και γραπτός το είχαμε πει, ας πούμε, και προφορικός, ας πούμε, στο Δήμο, ότι την θεωρήσαμε λίγο πρόχειρη ως μελέτη. Και επίσης εκφράσαμε τότε αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμοσιμότητά μας, εφαρμοσιμότητά της. Αυτό πιστεύετε ότι θα δώσει λύσεις προς τις κατευθύνσεις που κυνηγάει εδώ και πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, ο Σύλλογος Κατοίκων? Όλη αυτή η προσπάθεια με τις καταγραφές, με τις απαγορεύσεις, με τους ελέγχους κτλ. Που προτίθεται τουλάχιστον βάσει κυκλοφοριακής μελέτης που έχει ο Δήμος να εφαρμόσει, θα αποδώσουν στην κατεύθυνση που θέλετε? Να το πω έτσι, από μόνες τους δεν πρόκειται να αποδώσουν. Καταρχάς να σας πω, στους περισσότερους από εμάς δεν είναι σαφές που θέλει να το πάει ο Δήμος με την παλιά πόλη. Θέλω να πω, με το να κάνεις ένα πεζόδρομο ας πούμε, δεν έλυσες κανένα πρόβλημα, γιατί τα προβλήματά μας στην παλιά πόλη δεν είναι το ότι δεν έχει πεζόδρομους. Επομένως, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται, για παράδειγμα, από το αν ο Δήμος βλέπει μια ανάπτυξη, ας πούμε, στην παλιά πόλη, όπως στην Πλάκα στην Αθήνα, ας πούμε, ή όπως στην παραλία της Χαλκιδικής, ή αν βλέπει κάποια άλλη ανάπτυξη, ή τι ακριβώς θέλει να κάνει. Και αυτά είναι θέματα που, κατά την άποψή μας, δεν έχουν συζητηθεί αρκετά. Και δεν έχει βρεθεί επίσης και κάποια λύση μέχρι στιγμής η οποία να είναι αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους. Συνεχίζουν να υπάρχουν διεστάμενες απόψεις, δηλαδή μεταξύ κατοίκων, καταστηματαρχών, δημοτικής αρχής? Εν μέρη υπάρχουν και στην πράξη υπάρχουν. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα να σας πω. Mm-hmm. Εμείς είχαμε μιλήσει, ας πούμε, πριν αρκετές φορές, ας πούμε, σαν το Δουσούδου Συλλόγου, είχε μιλήσει με τους καταστηματάρχες. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι από τους καταστηματάρχες που έχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί υπάρχουν και άλλα μαγαζιά στην παλιά πόλη, έτσι, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά μιλάω, ας μιλήσουμε για αυτούς που έχουν καταστήματα, ας πούμε, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Στα χαρτιά παραδοσιακά καφενεία και στην πράξη όμως μπάρα, ας πούμε, και μάλιστα μερικά τα οποία τα λειτουργούν και σαν κλαμπ, θα έλεγα, είχαν δείξει κάποια διάθεση, ας πούμε, να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, αλλά από εκεί και πέρα, ενώ ο Δήμος την ίδια περίοδο που πονούσε αυτή την κυκλοφοριακή μελέτη, είχε συζητήσει και την ενέκρινε μια κανονιστική για τα τραπεζοκαθίσματα και λοιπά, ας πούμε, για την παλιά πόλη. Από όσο ξέρω, μέχρι στιγμής, παρόλο που αρκετοί καταστηματάρχες έχουν καταθέσει τα χαρτιά για να πάρουν αυτό τα οποία προέβλεπε η κανονιστική, δεν έχει πάρει κανένας καμιά άδεια. Δηλαδή συνεχίζουν και αυτοί να είναι παράνομοι, ας πούμε, και συνεχίζει και η κατάσταση να είναι απαράδεκτη. Μία μελέτη που έστω και με τα όποια προβλήματα έμεινε ως τώρα στα χαρτιά, με τον Δήμο να επιχειρεί την εφαρμογή της, χωρίς να ξεκαθαρίζει ωστόσο τι θα γίνει με τα τραπεζοκαθίσματα στην περιοχή που καταλαμβάνουν κυριολεκτικά τον παραδοσιακό οικισμό. Εκτός κι αν επιχειρείται η πεζοδρόμησή του προκειμένου να μπορούν να απλωθούν ακόμη περισσότερο.